Φτάνουν τα 65 και 70 τους χρόνια και όμως η σύνταξη είναι ακόμη πολύ μακριά. Πλήθος οικοδόμων και στην Κρήτη, υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης αλλά και του φόβου να μην έχουν δουλειά, επί χρόνια ανέχονταν τη μαύρη εργασία. Και τώρα που η ώρα της σύνταξης θα έπρεπε να πλησιάζει ή θα έπρεπε χρόνια πριν να έχει έρθει, οι ίδιοι εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω σε σκαλοσιές. Ένα τραγικό περιστατικό ήταν τον προηγούμενο μήνα στο Αγρίνιο, συνάδελφος ηλικίας 70 χρονών. Πόσα χρόνια πρέπει να βγει ένας άνθρωπος, λες, στα 90 του? Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου, ακόμη και μετά την ομαλοποίηση της αγοράς εργασίας στο χώρο της οικοδομής, που έχει ζωηρέψει τα τελευταία χρόνια μετά την οικονομική κρίση, η συνήθεια της μαύρης εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί αγκάθι που μοιάζει αδύνατο να αντιμετωπιστεί, όσο η πολιτεία, όπως λένε, διατηρεί αποδυναμωμένους έως ανύπαρκτους τους μηχανισμούς ελέγχου. Υπάρχει άνθρωπος με 2.000 ένσημα. Αυτός ο άνθρωπος πότε θα πάρει σύνταξη 60 χρονών? Δεν μπορεί να είναι καθεστώς αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει συνοικία στο Ηράκλειο, που να μην γίνεται κατασκευή και να λένε τα τεχνικά γραφεία και οι εργοδότες του κλάδου ότι αυτά δεν έχουν ένσημα. Η εργασία μέχρι τα 65, 68 ή και 70 έτη στην οικοδομή, όπως υποστηρίζουν, αυξάνει και τον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων στους χώρους εργασίας. Δεν μπορεί ο έλεγχος π.χ. του ΙΚΑ, του ΠΕΚΑ, να είναι 4 άτομα για όλο τον ιδιωτικό τομέα στην Κρήτη και να λέει η κυβέρνηση ότι κυνηγάει την ανασφάλιστη εργασία. Συναντάμε ανθρώπους άνω των 70 στην οικοδομή. Είναι, και μιλάμε για οικοδομή. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν μειοσυλλετικά προβλήματα, που αν τα βάλουμε κάτω, τα συνδυάσουμε και με αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή στην υγεία, είναι τραγικό. Και όσο το πλήθος οικοδόμων αναγκάζεται να υπομένει αυτή την πραγματικότητα, στον κρατικό κουμπαρά, όπως εξηγούν από το 1984, έχουν συγκεντρωθεί 247 εκατομμύρια από τα υπεραγνώστων οικοδομικά ένσημα που παραδοσιακά δίνονταν για όσους ήθελαν μερικά ακόμη για να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους και ενώ είχαν συμπληρώσει το όριο ηλικίας. Ένας κουμπαράς που αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αρνείται να τα δώσει αυτά τα ένσημα στους οικοδόμους, τα οποία είναι δουλεμένα χρήματα. Να γεννηθούν αυτά τα ένσημα, ειδικότερα για τους πιο μεγάλους συναδέλφους, ώστε να συμπληρώσουν ένα συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Με το αίτημα αυτά τα χρήματα να διατεθούν και να ενισχυθεί ο μηχανισμός ελέγχου στους χώρους εργασίας, αύριο στο Ηράκλειο το Συνδικάτο Οικοδόμων έχει καλέσει σε παγκρίτια κινητοποίηση στις 11 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο.